Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Υπουργό, τον φίλο μου, τον Βασίλη Κικίλια, για τα καλά του λόγια. Με δική του πρωτοβουλία βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πώς οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην προστασία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις πυρκαγιές. Και ίσως, Βασίλη, αυτή είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, νομίζω μπορούμε να την μεταφέρουμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν και η γεωπολιτική σημασία και η κρισιμότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης νομίζω ότι είναι πρωτεύουσα σημασίας για μας. Έχω πει ότι το συνταγματικό καθήκον των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας είναι να στέκονται δίπλα στην ελληνική κοινωνία όπου υπάρχει η ανάγκη παρέμβασής τους. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, για να συντρέξουμε την πυροσβεστική και την δασική υπηρεσία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 για την μεγάλη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, συγκροτήσαμε τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών υπό υποστράτηγο, ο οποίος ήταν σήμερα εδώ, τον υποστράτηγο τον κύριο Κλούβα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν επιχειρησιακό βραχίωνα παροχής αυτής της βοήθειας. Και με τα μέσα τα οποία θα απομυθευτούμε από το πρόγραμμα Υγιής, τα οποία ελπίζουμε να τα έχουμε τον επόμενο χρόνο, το 2025, νομίζω ότι οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων να είναι δίπλα στην κοινωνία θα πολλαπλασιαστούν. Είμαστε έτοιμοι υπό τις εντολές, βεβαίως και με την πρωτοβουλία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να βοηθήσουμε όπου μπορούν. Οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να βοηθήσουν όπου μπορούν. Και με το συνολικό συντονισμό και την προσπάθεια, ελπίζω κύριε Υπουργέ, ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν φέτος από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω πάντως από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων να ευχαριστήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τουψίδη, τους δημάρχους, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Δήμαρχο Σουφίουκ, για την συμπαράσταση που πάντοτε παρέχουν στον ελληνικό στρατό και σε ενόπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά.